Βορβόρον την Χαίρετε, κύριο πάντοτε, αγαπητοί Εν Χριστό αδελφοί, με την χάρη του Θεού, είμαστε και πάλι μαζί σε μία ακόμη συνάντησή μα και σήμερα θα μιλήσουμε για τον βίο τη Αγία Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας τη οποία την Ιερά Μνήμη η Εκκλησία μας τιμά την Τετάρτη του μηνός Δεκεμβρίου. Μια συνηθισμένη ερώτηση που γίνεται είναι για ποιον λόγο στις εικόνες η Αγία Βαρβάρα κρατάει ένα δισκοπότηρο, ένα Άγιο Ποτήριο δηλαδή. Στην Ορθόδοξη εικονογραφία αγιογραφείται πολλές φορές η Αγία Βαρβάρα με ένα ποτήριο στο χέρι, όντα προστάτηδα ενάντια στον ευνίδιο θάνατο και μη θέλοντας να στερηθούν οι ετοιμοθάνατοι την Θεία Κοινωνία. Επίσης συχνά συναντούμε την Αγία Βαρβάρα κοντά σε έναν πύργο με τρία παράθυρα ή κρατώντας ένα βιβλίο ή τον Τίμιο Σταυρό με ένα κλαδί φοινικά. Στον βίο της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας βρήκε πλήρη εφαρμογή αυτό που είχε πει ο Χριστός, ότι οι εχθροί του ανθρώπου, οι οικιακοί αυτού, δηλαδή η εχθρή του ανθρώπου, ο οποίος θα πιστέψει στο Χριστό και θα προσπαθεί να ζει κατά Χριστόν, η πρώτη εχθρή του θα είναι η ίδια του η οικογένεια. Η Αγία Βαρβάρα γεννήθηκε στο χωριό Γελασός που βρίσκεται κοντά στην Ηλιού Πολύ της Ανατολής, από γονείς πλουσίους και ευσεβείς. Ο πατέρας της ονομαζόταν Διόσκορος και την αγαπούσε πολύ την τη μοναχοκόρη του Βαρβάρα και για τον λόγο αυτό την έκλεισε σε έναν πύργο, όπου της παρήχε τα μέσα για να ζει άνετα και ευχαριστημένα, έχοντας στην υπηρεσία της πολλές γυναίκες. Επίσης την έκλεισε μέσα σε αυτόν τον πύργο για να μην έρθει σε επαφή με χριστιανούς και γίνει και η ίδια χριστιανή. Όταν λοιπόν η Βαρβάρα μεγάλωσε και ήρθε σε ηλικία γάμου, πολλοί μεγιστάνε του τόπου ζήτησαν από τον πατέρα της να την νυμφευθούν. Αυτός όμως δεν ήθελε προτού του το ζητήσει η ίδια. Τέλος πήγε στον πύργο και την ρώτησε εάν ήθελε. Εκείνη αποκρίθηκε με αγανάκτηση και θυμό. «Δεν θέλω να μου ξαναμιλήσεις πια για τέτοια υπόθεση». Βλέποντας ο πατέρας της πως η κόρη του είχε τέτοια γνώμη, δεν επέμεινε, ελπίζοντας ότι με τον καιρό και με τον καλό τρόπο θα την έπιθε να αλλάξει γνώμη. Εκείνο τον καιρό ο Διόσκορος απεφάσισε να χτίσει έξω από τον πύργο ένα ωραίο λουτρό. Αφού λοιπόν έδωσε τις αναγκαίες οδηγίες στους μάστορες, επήγε σε άλλον τόπο για τις υποθέσεις του. Η Βαρβάρα βγήκε να δει το λουτρό, αλλά η οικοδομή είχε μόνο δύο παράθυρα. Παρακάλεσε τότε τους μαστόρους να φτιάξουν και τρίτο παράθυρο, για να φωτίζεται περισσότερο το λουτρό παρά την εντολή του πατέρα της. Οι τεχνίτες έκαναν πραγματικά όπως τους είπε η Αγία Βαρβάρα και αυτή κατέβαινε συχνά από τον πύργο και επιστατούσε για την αποπεράτωση της οικοδομής. Ευχαριστημένη τώρα, διότι με τα τρία παράθυρα είχε γίνει ακόμη ωραιότερο το λουτρό. Μια μέρα η ευσεβής και ενάρετος Βαρβάρα χάραξε με το δάχτυλό τη τον τύπο του σταυρού επάνω στο μάρμαρο. Τότε με την βοήθεια του παντοδύναμου Θεού το σημείο του σταυρού έμεινε ανεξίτηλο. Μια άλλη μέρα είδε τα είδωλα που υπήρχαν στον πύργο και τα οποία προσκυνούσε ο πατέρας της, τα έφτισε με αγανάκτηση και είπε «Να δώσει ο Θεός να γίνουν όμοιοι με εσάς όσοι σας προσκυνούν». στερα κλείστηκε στον πύργο της, όπου παρακαλούσε τον Πανάγαθο Θεό να βοηθήσει τον πατέρα της να αναγνωρίσει την πλάνη του. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι η Αγία Βαρβάρα είχε γίνει χριστιανή από μία θεραπενίδα της, από μία υπηρέτρια. Σε λίγες μέρες επέστρεψε ο πατέρας της από το μακρινό ταξίδι και είδε το τρίτο παράθυρο στο λουτρό και ζήτησε να μάθει τι έγινε. Επισκέφθηκε λοιπόν την κόρη του η οποία του είπε « εγώ πατέρα διέταξα και έκαναν το τρίτο παράθυρο, διότι τα τρία παράθυρα φωτίζουν κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο και εννοούσε με αυτό τον τρισυπόστατο Θεό. Ο πατέρας της όμως δεν κατάλαβε αυτόν τον συμβολισμό. «Πρόσεξε πατέρα», του είπε, «και θα καταλάβεις πώς γίνεται αυτό». Και κάνοντας το σημείο του Τιμίου Σταυρού, του έδειξε τα τρία δάχτυλά της προσθέτοντας. Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα. Με το φως των τριών προσώπων του Θεού, όλος ο κόσμος φωτίζεται. Τα λόγια αυτά της Βαρβάρας, όχι μόνο δεν ευχαρίστησαν τον πατέρα της, που ήταν συνηθισμένος να προσκυνά τα ψεύτικα είδωλα, μα απέναντίας τον έκαναν θηριώδη απέναντί της. Και έτσι ο ασεβής και σκληρός αυτός άνθρωπος, τυφλωμένος από τον θυμό του, Ξεχνώντας για μια στιγμή ότι εκείνη που του μιλούσε έτσι ήταν η μονάκριβη κόρη του, εξοργίστηκε και έφτασε στο σημείο να τραβήξει το ξύφος του για να την θανατώσει. Η Αγία όμως φεύγοντας τρομαγμένη έφτασε σε ένα βουνό, γονάτισε και άρχισε να προσεύχεται με κατάνοιξη στο Θεό να έρθει να την βοηθήσει. Πραγματικά ο Πανάγαθος Θεός έσωσε την πιστή του Παρθένα κάνοντας ένα θαύμα. Την ώρα που ο πατέρας της έξαλλος την κυνηγούσε για να την θανατώσει, ένας βράχος σκίστηκε στα δύο και την έκλεισε μέσα του. Παρόλα αυτά, ο σκληρός εκείνος πατέρας αναζητούσε παντού την κόρη του. Συνάντησε δε δύο βοσκούς. Τους ρώτησε αν ήξεραν που ήταν κρυμμένη η κόρη του ο ένας βοσκός, ο οποίος ήταν καλός και φιλάνθρωπος, αποκρίθηκε πως δεν την είχε δει καθόλου, ενώ ο άλλος που ήταν πονηρός και κακός έδειξε με το δάχτυλό του τον δρόμο που είχε ακολουθήσει η κόρη του. Ο Θεός όμως τον τιμώρησε γι' αυτό και όλα του τα πρόβατα μεταμορφώθηκαν σε σκατζόχυρους, περιτριγυρίζοντας τον βράχο όπου είχε κρυφτεί η Αγία Βαρβάρα βρίσκοντας τέλος την κόρη του στο βουνό, ο βιός κορός την άρπαξε από τα μαλλιά και την έφερε σπίτι του, όπου την χτύπησε πάρα πολύ άσχημα. Κατόπιν την έκλεισε σε ένα μικρό κελί και έβαλε φύλακες να την φυλάνε. Ύστερα πήγε στον ηγεμόνα του τόπου Μαρκιανό και του κατήγγειλε ότι η κόρη του καταφρονούσε τους θεούς τους και ότι τιμούσε την πίστη των χριστιανών. Συγχρόνως όμως ο πατέρας της τον όρκιζε στους ψευτοθεούς να μην την λυπηθεί, αλλά να την βασανίσει για να αλλάξει γνώμη και να απαρνηθεί το Χριστό. Ο Μαρκιανός τότε διάταξε να φέρουν μπροστά του την Αγία Βαρβάρα και μόλις την είδε τόσο πολύ θαμπόθηκε από την εξαίσια ομορφιά της και από το σεμνό ήθος της, ώστε τη είπε με γλυκύτητα και γεμάτος από σύγχυση «Βαρβάρα, γιατί δεν δέχεσαι να προσκυνήσεις τους θεούς που πιστεύουν οι γονεί σου. Εγώ λυπούμαι κατάκαρδα να καταδικάσω σε θάνατο μία νέα που έχει μια τόσο εξαίσια ομορφιά. Σε συμβουλεύω λοιπόν να με υπακούσεις, αλλιώς θα σε θανατώσω. Η Αγία Ατάραχη του αποκρίθηκε. Εγώ προσκυνώ και λατρεύω μόνο τον Κύριο και Θεό μου, τον Ιησού Χριστό. Αυτόν που δημιούργησε τον ουρανό και την γη και τα πάντα στην πλάση. Η θεή όμως που λατρεύεις εσύ είναι ψεύτικη. Ακούγοντας τα λόγια της αυτά ο βασιλιάς εθύμωσε και διέταξε να την γυμνώσουν και να την δέρνουν με βούρδουλες τρίβοντας τις πληγές της με άγρια πανιά ώστε το σώμα της σε λίγο γέμισε από φοβερές πληγές από τις οποίες έτρεχε το αίμα της τόσο πολύ ώστε κατακοκκίνησε την γη όπου την είχαν ρηγμένη. Τέλος την έκλεισαν στην φυλακή μέχρι ότου την ανακρίνουν για δεύτερη φορά. Κατά τα μεσάνυχτα όμως της ιδίας ημέρας, το κελί της φυλακής της γέμισε από ένα λαμπρό φως και πάνω από αυτό παρουσιάστηκε ο Κύριος σιμώνη Ιησούς Χριστός που άρχισε να δίνει θάρρος στην μάρτυρα λέγοντάς της μη φοβηθείς βαρβάρα καθόλου, ούτε να λυγίσεις μπροστά στα βασανιστήρια και τις τιμωρίες των σκληρόκαρδων αυτών ανθρώπων και εγώ θα είμαι πάντα μαζί σου. Μόλις τη είπε τα παρήγορα αυτά λόγια ο Θεάνθρωπος, οι πληγές της αμέσως θεραπεύτηκαν, πράγμα το οποίο γέμισε την ψυχή της από χαρά και αγαλίαση και δοξολογούσε τον Θεό και σωτήρα της έτυχε τότε να είναι παρούσα εκεί κοντά μια άλλη θεοσεβής και ενάρετη, ονομαζομένη Ιουλιανή, η οποία βλέποντας αυτό το θαύμα, πίστεψε και αυτή στην παντοδυναμία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και επειδή ήταν και αυτή από καιρό στην πίστη του αληθινού Θεού, αποφάσισε να υπομείνει και η ίδια στην πρώτη ευκαιρία που θα τη κάθε είδους βασανιστήρια και τιμωρίε για την αγάπη και το όνομα του Χριστού. Σε λίγο λοιπόν ο σκληρό καρδος βασιλιάς διέταξε να φέρουν και πάλι μπροστά του την Αγία Βαρβάρα και όταν αυτή παρουσιάστηκε χωρίς να έχει καμία πληγή στο σώμα της, έμεινε κατάπληκτος ο τύρανος, μην μπορώντας να εξηγήσει αυτό το θαύμα. Ο ασεβής όμως, τυφλωμένος από τον θυμό του, είπε στην μάρτυρα « Βλέπεις βαρβάρα, οι θεοί μου που σε λυπήθηκαν και σου γιάτρεψαν τις πληγές σου. Και εκείνη τότε του αποκρίθηκε με θάρρος. η θεοί σου βασιλιά είναι τυφλοί και ανίσχυροι, όπως είσαι και εσύ ο ίδιος. Πώς είναι δυνατόν να έχουν κάνει ένα τέτοιο θαύμα, αφού οι ίδιοι έχουν ανάγκη από τους ανθρώπους. Όχι, δεν με γιάτρεψαν οι θεοί σου, αλλά ο Κύριος μου Ιησούς Χριστός, ο μονογενής Υιός του μόνου και αληθινού Θεού, αυτόν εσύ δεν μπορείς τώρα να τον ατενήσεις, διότι τα μάτια σου είναι τυφλωμένα από το πάθος και την ειδωλολατρική σου ασέβεια. Ακούγοντας τα θεοσεβή αυτά λόγια της Αγίας Βαρβάρας, ο σκληρός βασιλιάς θύμωσε και διέταξε να τις ξεσχίσουν τις σάρκες με σιδερένια καρφιά, χτυπώντας την στο κεφάλι με ένα σφυρί. Τότε οι Ιουλιανοί που ήταν μπροστά στα μαρτύρια αυτά της Αγίας Βαρβάρας, βλέποντας τα φρικτά βασανιστήρια που τις έκαναν και το αίμα να τρέχει αυτόν από το κεφάλι της και από ολόκληρο το σώμα της, και μην μπορώντας να αντέξει μπροστά στον τόσο πόνο, άρχισε να κλαίει απαρηγόρητα. Ο δε βασιλιάς, βλέποντας την να κλαίει σπαρακτικά, ρώτησε ποια ήταν αυτή και όταν έμαθε πως ήταν και αυτή χριστιανοί, διέταξε αμέσως να την κρεμάσουν κοντά στην Αγία Βαρβάρα. Έτσι λοιπόν και η Ιουλιανή άρχισε να βασανίζεται απάνθρωπα. Δεν έχασε όμως το θάρρος της, ούτε την πίστη της προς τον Χριστό, παρά υψώνοντας τα μάτια της προς τον ουρανό είπε «Κύριε μου Ιησού Χριστέ, εσύ που είσαι παντοδύναμος και γνωρίζεις τι γίνεται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, ξέρεις και τώρα ότι υποφέρω όλα αυτά τα φρικτά βασανιστήρια για την αγάπη τη δική σου. Λοιπόν, σε παρακαλώ να μην με εγκαταλείψεις, ούτε να αφήσεις αυτόν τον άπιστο να βγει νικητής και να καυχηθεί ότι με ανάγκασε να υποκύψω στη γνώμη του. Αλλά αξίωσέ με να υπομείνω ως το τέλος τα βασανιστήρια για να γίνω άξια της αγάπης σου. Τότε ο σκληρόκαρδος βασιλιάς, εξαγριωμένος από την στάση αυτή των δύο μαρτύρων, διέταξε να τους κόψουν τους μαστούς, ενώ η Αγία Βαρβάρα εξακολουθούσε να προσεύχεται λέγοντας «Κύριε, Κύριε, μη απορρίψεις ημάς από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλισσα αφημών. Απόδοση μην την αγαλίασήν του σωτηρίου σου και στήριξον ημάς εις τον φόβον σου». Ύστερα από αυτό το μαρτύριο ο ειδωλολάτρης βασιλιάς διέταξε να φυλακίσουν την Ιουλιανή, την δε Αγία Βαρβάρα, να την ξεγυμνώσουν και να την διαπομπεύσουν σε όλη την πόλη. Η σεμνή Μάρτης του Χριστού παρόλα αυτά ούτε δάκρυσε ούτε πόνεσε, αλλά στρέφοντας τα μάτια της στον ουρανό είπε «Δες ποτακύριε, ο περιβάλλον των ουρανών εν και περιτυλίσον την γίν με ομίχλην, αυτός Κύριε και την εμήν γύμνωσιν σκέπασον βασιλεύ και μην αφήσει να θεωρώσιν οι ασεβείοι στα μέλη μου για να μην γίνω μυκτιρισμό μη αυτών, χλεβασμός και περιγέλασμα. Του είπε δηλαδή δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ εσύ που περιβάλλεις τον ουρανό με τα σύννεφα και περιβάλλεις την γη με την ομίχλη σκέπασε το σώμα μου για να μην δουν οι στην γύμνωσή μου και γίνω αντικείμενο χλεβασμού. Και πραγματικά, αγαπητοί αδελφοί, ο Πανάγαθος Θεός παρουσιάστηκε μπροστά της επάνω σε ένα ουράνιο άρμα και διέταξε τους αγγέλους του να ντύσουν το σώμα της με λαμπρωτά τη στολή και συγχρόνως θεράπευσε και πάλι τις πληγές της. Όταν οι δήμοι του Μαρκιανού του παρουσίασαν τη μάρτυρα ντυμένη τόσο λαμπρά και θεραπευμένη από τις πληγές της, έγινε έξω φρενών από τον θυμό του και μην μπορώντας να την νικήσει ούτε με απειλές, ούτε με βασανιστήρια, αλλά ούτε και να την μεταπίσει με υποσχέσεις πλουσίων δώρων και τιμών, αποφάσισε να την θανατώσει, καθώς επίσης να θανατώσει και την Ιουλιανή. Διέταξε λοιπόν αμέσως να τις αποκεφαλίσουν και τις δύο, σε όλα τα μαρτύρια και τα βασανιστήρια στα οποία υπευλήθη η Αγία Βαρβάρα, ήταν παρόν και ο αιμοβόρος πατέρας της. Και όχι μόνο δεν πόνεσε ο ασεβής, αλλά απέναντίας. Νόμιζε πως θα τον κατηγορούσαν ως άνανδρο και λιπόψυχο, αν έναν ξένο να θανατώσει την κόρη του. Γι' αυτό, όταν καταδικάστηκε σε αποκεφαλισμό η Αγία Βαρβάρα, αμέσως την άρπαξε σαν λυσασμένο θηρίο, να την θανατώσει με τα ίδια του τα χέρια. Επήραν λοιπόν ο Διόσκορος την κόρη του και ένας άλλος δίμιο την Ιουλιανή και πήγαν στο κοντινό βουνό για να τις αποκεφαλίσουν. Ενώ όμως πήγαιναν προς τον τόπο του ίστα του μαρτυρίου τους, οι δύο ευσεβείς γυναίκες, αντί να λυπούνται και να οδύρονται, απέναντίας ένιωθαν μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση σαν να πήγαιναν σε κανένα γάμο ή καμία διασκέδαση. Η Αγία Βαρβάρα προσευχήθηκε και πάλι στο Θεό λέγοντας «Αν αρχε Θεέ, οποιήσα στον ουρανών ως καμάραν και θεμελιώσα στην υγιήν επί των υδάτων, ο προστάζων των ήλιων να φωτίζει τον κόσμο όλων και τα νέφη να βρέχωσιν, ο χαρίζων το σαφτα αγαθά εις τους δικαίους και αμαρτωλούς, και ευεργετών καλούς και κακούς, ως ανεξίκακος και πανάγαθος, αυτός και νυν βασιλεύ πλουσιόδωρε, επάκουσόν μου της δούλης σου δεωμένης. και κύριέ μου, παρακαλώ εκ βάθους καρδίας μου, όποιος μνημονεύσει το μαρτύριόν μου, εις δόξαν του Αγίου σου ονόματος, αξίωσον αυτόν να μη εγγύσει ουδέποτε τον οίκον αυτού, ούτε λιμώδης νόσος, ούτε λόβη, ούτε καμία άλλη θανατηφόρο ασθένεια να λυπήσει αυτόν και την οικογένειά του, διότι εσύ, Κύριέ μου, γινώσκεις το ασθενές των ανθρώπων, τους οποίους ευδόκισας να πλάσεις κατ' και καθομείωσιν η δικήν σου. Του είπε δηλαδή η Αγία Βαρβάρα με λίγα λόγια, «Δέσποτα, Κύριε, εσύ που έπλασες τον ουρανό και την γη και βρέχεις ἐπιδικέους και αδίκους, και χαρίζει τόσα αγαθά σε αμαρτωλούς και δικαίους, ως ανεξίκακος και πανάγαθος Θεός που είσαι, σε παρακαλώ Κύριε Βασιλεύ Πλουσιόδωρε, εισάκουσε την προσευχή μου και σε παρακαλώ Θεέ μου, όποιος μέσα από τα βάθη της καρδιάς του μνημονεύσει το μαρτύριό μου και προσευχηθεί σε μένα εις δόξαν του Αγίου Σου ονόματος, αξίωσε Κύριε να μην τον αγγίξει καμία ασθένεια, ούτε λοιμό, ούτε άλλη θανατηφόρα ασθένεια και να προφυλάσει αυτόν και την οικογένειά του. Ενώ η Αγία Βαρβάρα έλεγε αυτήν την προσευχή, ξαφνικά ακούστηκε μία φωνή απόκοσμη να προσκαλεί αυτήν και την Ιουλιανή στους ουρανούς και να της υπόσχεται συγχρόνως ότι θα επραγματοποιεί το ότι είχε ζητήσει με την προσευχή της. Μόλις η Αγία Βαρβάρα άκουσε αυτήν την γλυκύτατη φωνή, ένιωσε ακόμη περισσότερο θάρρος και χαρούμενη τώρα, εβίαζε πιο πολύ το βήμα της για να φτάσει το γρηγορότερο στον τόπο της εκτελέσεως. Φτάνοντας τέλος εκεί, έσκυψε την Αγία της κεφαλή και δέχτηκε το χτύπημα του αποκεφαλισμού από τον άσπλαχνο και αιμοβόρο πατέρα της. Ενώ η Αγία Ιουλιανή αποκεφαλίστηκε την ίδια στιγμή από έναν άλλο δήμιο. Αυτό δε συνέβη το έτος 290 μετά Χριστόν. Η Θεία Δίκη όμως, η οποία είναι πάντοτε άγρυπνη και επιβλέπει τα πάντα, δεν άφησε ατιμόρυτο τον άσπλαχνο και κακούργο πατέρα. Ο Διόσκορος, όταν αποκεφάλισε την κόρη του την Αγία Βαρβάρα, ξεκίνησε να κατεβαίνει από το βουνό. Και τότε ένας μεγάλος κεραυνός πέφτοντας από τον ουρανό τον έκαψε τελείως και δεν άφησε ούτε ένα ελάχιστο ίχνος του. Έτσι ο απέσιος αυτός πατέρας τιμωρήθηκε για αυτό το κακούργημά του, όπως επίσης και ο σκληρόκαρδος ηγεμόνας Μαρκιανός. Η λάμψη του κεραυνού έφτασε ως το παλάτι του, σαν θεία προειδοποίηση για την αιώνια φωτιά, από την οποία θα κεγόταν παντοτινά στην κόλαση, όπου έμελε να πάει η μαύρη ψυχή του. Ένας ευσεβής και φιλόχριστος χριστιανός, ονομαζόμενος Σουαλεντίνος, ο οποίος βρέθηκε την ώρα εκείνη στον τόπο της εκτελέσεως των δύο μαρτύρων, πήρε τα Άγια λείψανά τους και με ευλαβείς τιμές τα μετέφερε στο κοντινό χωριό Γελασσός, όπου και τα ενταφίασε με κατανικτική τελετή τιμώντα έτσι την μνήμη των δύο πιστών μαρτύρων του Χριστού, οι οποίες υπέμειναν τα φρικτότερα βασανιστήρια και μαρτύρησαν θυσιάζοντα πρόθυμα και αυτήν τη ζωή τους προς δόξαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και είναι για όλους εμάς ένα αιώνιο παράδειγμα για την ευλάβειά τους, την σταθερότητα της πίστεώς τους, τις αρετές τους και το αυτοθυσιαστικό τους φρόνημα ήθε να έχουμε τις πρεσβείες των Αγίων Μαρτύρων Βαρβάρας και Ιουλιανής και πάντων των Αγίων και να μας αξιώνουν όλοι οι Άγιοι με τις πρεσβείες τους να μπορέσουμε κι εμείς να μιμηθούμε τη ζωή τους, να μιμηθούμε την πίστη τους, να μιμηθούμε την ταπείνωσή τους, να μιμηθούμε το μαρτυρικό τους φρόνημα, διότι οι Άγιοι πρέπει να είναι το παράδειγμά μας» στο Χριστό, στην Παναγιά μας και στους Αγίους πρέπει να στηριζόμαστε πουθενά αλλού. Η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την μνήμη της Αγίας Βαρβάρας και της Αγίας Ιουλιανής την Τετάρτη του μηνός Δεκεμβρίου. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε εν Κυρίο πάντοτε.